τη μαγιονέζα. Δεν είναι ωραίο να βάζεις και πίκλες μέσα στη μαγιονέζα? Στο καινούριο μαγαζί που ανοίξαμε πριν μια εβδομάδα, στην Πανούργη, κάνουμε μια διαφορετική dressing. Δεν βάζουμε μαγιονέζα όπως στο Burger Joint. Και είναι αυτό που λες με τις πίκλες μέσα, ωραίο, τύπου Thousand Island. Πίκλες, που είναι το και καλά το βρώμικο, το αμερικάνικο. Αυτό έχει ανοίξει, παιδιά, παιδιά. Τώρα, αν δεν έφευγα μετά από το από εδώ, θα κράταγα τα σπραδιά στο ψυγείο και μπορεί μετά να κάνω ένα πάρα πολύ ωραίο σουφλέ. Απλά τώρα εγώ τα βάζω σκουπίδια, είμαι λίγο wasteful. Πόσους κρόκους αυγών? Τρία. Τρεις κρόκοι αυγών. Τρεις κρόκοι αυγών για να κάνουμε τη σπιτική μαγιονέζα. Να βάλω τώρα το βουτυράκι. Τα μανιτάρια είναι έτοιμα. Τα μανιτάρια τα βγάζω. Μπράβο. Έτσι, για ένα μπέργκερ μόνο. Ναι. Για να δω να κάψει καλύτερα αυτό. Βάζω κι εγώ λίγο βούτυρο εδώ. Ναι. Για να κάνουμε τα καραμελωμένα κρεμμύδια που δίνουν άλλη νοστιμιά στον μπέργκερ. Στα καραμελωμένα κρεμμύδια, επειδή δεν θα βάλουμε ζάχαρη εμείς. Δεν θα βάλεις. Όχι, όχι, δεν βάζουμε ζάχαρη. Τι θα βάλεις, γλυκιά πάπρικα? Ναι, αλλά αυτό δεν δίνει τη γλυκάδα. Το κρεμμύδι έχει μια φυσική γλυκάδα. Ωραία. Έχει φυσική ζάχαρη. Οπότε θα το βάλουμε στη σιγανή φωτιά. Οπότε σιγά σιγά με το μαγείρεμα να βγει όλη αυτή η ζάχαρη που έχει. Και δεν το έχεις ψιλοκόψει το κρεμμύδι, βλέπω. Θα μαλακώσει από τα υγρά που θα βάλουμε μέσα, γιατί θα βράσει μέσα στα ζουμιά. Θα βράσει. Ναι. Οπότε το αφήνουμε εδώ. Θα αφήνουμε λίγο να μαλακώσει αυτό. Τέλεια. Και αργότερα θα βάλουμε ταξίδια μας. Τέλεια. Έχεις βάλει τρεις κρόκους αυγών για τη μαγιονέζα. Τι άλλο προσθέτεις? Θα βάλουμε λεμόνι. Ναι. Πόσο τώρα... λεμόνι είπες? 20 γραμμάρια. Τώρα εγώ θα το υπολογίσω. Ωραία. Με το μάτι. Και βάλουμε και 25 εξίδι. Και το ξυδάκι. Θες να προσθέσω εγώ το ξύδι? Άμα θέλεις. Μου λες πότε. Σταματάω. 3, 2, 1, start. Ωραία. Ξύδι και λεμόνι. Ας το κάνω κι εγώ αυτό, τελειώνω. Απλά μη σου πέσει κανένα κουκούτσι μας. Ωραία. Τι άλλο προσθέτεις? Ξύδι, λεμονάκι, τρεις κρόκια αυγών. 50 γραμμάρια μουστάρδα. Ωραία. Η μουστάρδα και το αυγό έχουν την ιδιότητα να δένουν τις σάλτσες. Βάζουμε και τη μουσταρδούλα μας. Αχ, τι ρε που μιλήσει το κρεμμύδι. Πες μου πότε σταματάω. Αυτό είναι 50? Όχι. Ναι. Είναι? Ναι. Βάλε μισό ακόμα. Εντάξει. Εμένα μου αρέσει να χρησιμοποιώ Dijon μουστάρδα. Επειδή δίνει ένα kick. Αυτό ή κάτι άλλο? Θα βάλουμε και λίγο λάδι μέσα τώρα. Πολύ λίγο λάδι. Επειδή αυτό το μπλεντεράκι δεν μας επιτρέπει να έχουμε συνεχή ροή. Εντάξει. Θα βάλω λίγο εδώ πέρα και μετά θα προσθέσω και το υπόλοιπο. Περίμενε. Πολύ καλύτερο είναι αυτό. Επειδή θα χρησιμοποιήσω 500 ml. Α, θα βάλεις τόσο λάδι, Ναι, ναι, ναι. Εγώ θέλω να δω πώς θα κάνει τον κυμά. Γιατί εμείς, επειδή έχουμε στο μυαλό μας, είναι στη φύση μας να κάνουμε τα κεφτεδάκια παρά μπέργκερ. Έχει κόλπα ο κυμάς. Θες να περάσουμε λίγο στον κυμά? Ναι. Α, δείτε εδώ τι κάνει. Για να γίνουν ωραία καραμελωμένα τα κρεμμυδάκια, προσθέτει μόνο το βούτυρο τα κρεμμύδια, αρχίζουν αυτά και λιώνουν βγάζοντα ζουμιά τους. Και βάζει κανονικό ξεδάκι. Κανονικό ή μπαλσάμικο? Βάζω και τα δύο. Και κανονικό και μπαλσάμικο. Γιατί? Το μπαλσάμικο έχει μια γλυκάδα και μια ιδιαίτερη γεύση. Χωρίς ζάχαρη. Και έτσι θα γίνουν γλυκά καραμελωμένα. Ναι. Ό,τι πρέπει για το μπεργκεράκι. Θα βάλεις και την πάπρικα εδώ ή με στον κυμά? Στο τέλος θα βάλω την πάπρικα. Στον κυμά θα βάλω μόνο αλάτι και πιπέρι. Εδώ σε θέλω. Λοιπόν. Έχεις τον κυμά σου. Τα χέρια μου τα έχω πλύνει. Ωραία. Όχι, είναι πολύ τυπικό. Όταν ήρθε, έφτιαξε όλα. Τα έχει φέρει ο άνθρωπος στα υλικά. Λοιπόν. Τι κάνουμε? Μεταφέρομαι εδώ. Ωραία. Για να δουλέψει πάνω στον πάγκο. Εγώ να σταματήσω. Είσαι φοβερή, ευχαριστώ. Τα καραμελωμένα κρεμμύδια είναι έτοιμα. Τα βλέπεις πόσο μαλακά είναι? Δηλαδή δεν έχει σημασία που ήταν χοντροκομμένα. Έχουν λιώσει. Τώρα έχουν μαλακώσει. Ακριβώς. Πότε το βγάζω και αυτό στο πλάι. Τέλεια. Οκ. Okay. Ναι. Λοιπόν. Θεωρητικά τώρα. Όταν στο σπίτι, άμα έχουμε μηχανή κυμά και το κάνουμε μόνοι μας, τα κομμάτια κρέατος που έχουμε αγοράσει μπορούμε να τα πασπαλίσουμε. Να τα πασπαλίσουμε, ναι. Με αλάτι και πιπέρι. Ναι. Και μετά να το περάσουμε από τη μηχανή. Δεν έχουμε όμως. Δεν έχουμε όμως.
Άρα τι κάνουμε, παίρνουμε τον κιμά. Άρα το παίρνουμε τον κιμά, τον ανοίγουμε πάνω στον μπάγκο και ρίχνουμε τότε το αλάτι και το πιπέρι. Για να πάει παντού. Mm-hmm. Αλλιώς, αν την ώρα που τα μαγειρεύουμε ρίχνουμε μόνο από πάνω, ναι, τότε μόνο η επιφάνεια έχει αλάτι το πιπέρι. Μάλιστα. Δεν για να παντού. Πάει παντού ο κιμάς, γι' αυτό το λέει. Για να πάει παντού το αλάτι. Ωραία. Και να είναι όλες οι μπουκές να έχουν το ίδιο αλάτι. Και βάζεις κανονικό αλάτι και χωτμό. Μόνο αυτό, αλάτι και πιπέρι. Αυγά δεν βάζεις μέσα, δεν βάζεις τίποτα. Δεν είναι μπιφτέκι. Δεν είναι μπιφτέκι. Είναι μπέργκερ. Τη γεύση του, το μπέργκερ. Δείτε λίγο τώρα παρακαλώ τις κινήσεις του. Γιατί το μπέργκερ δεν έχει άλλα πράγματα μέσα. Είναι αυτό που πήγες να πεις, ότι το μπέργκερ τη γεύση την παίρνει από το κρέας. Όλα τα υπόλοιπα υλικά επίσης. Άρα το ανοίγεις απλά. Ναι. Θα σου βάζω. Βάλε εσύ. Α, εντάξει. Προσθέτεις. Λες, όταν εγώ πηγαίνω έξω για μπέργκερ, συνήθως παίρνω το cheese. Ναι. Okay. Γιατί με το cheese καταλαβαίνεις πόσο καλός είναι ο κιμάς. Ωραία. Και πόσο πολύ μπορείς να εμπιστευτείς στο μαγαζί στο οποίο είσαι. Αν έχει καλό κρέας. Ακριβώς. Αν το κρέας είναι καλό, δεν χρειάζεται και μπαχάρια επί της ουσίας πολλά. Έχει μια ιδιαίτερη γεύση το κρέας. Και πώς το πλάθεις. Λοιπόν, χωρίς να το σφίγγω, ναι, το κάνω έτσι, το ανακατεύω. Ώστε να, πώς, όταν κάνουμε κιμά στο σπίτι, ναι, δεν ρίχνουμε όλο το κιμά που έχουμε αγοράσει έτσι με στην κατσαρόλα, τον τρίβουμε από πάνω, ώστε όλα τα κομμάτια. Ναι, τον αφρατεύω. Αυτό εδώ πέρα, αυτό το πράγμα κάνω. Αυτό εδώ πέρα. Κοίταξε, εμείς οι Ελληνίδες, ναι, συγγνώμη κιόλας, κάνουμε πες αυτό. Για τον μπιφτέκι. Για τον μπιφτέκι. Δείτε πόσο. Δηλαδή, εγώ ξέρω, κάνω αυτό από τη μαμά μου. Είναι μπράβο αυτή η εικόνα. Εμένα, εγώ αυτό που δεν θέλω είναι να υπάρχει ένα κομμάτι κιμά το οποίο να είναι έτσι. Μέσα στο υπόλοιπο. Όχι, εσύ το θέλεις να είναι. Να είναι αφράτο. Αφράτο, ακριβώς. Το ξεχωρίζει, δείτε πώς το κάνει. Και μετά ένα κόλπο που έχω για να έχω πάντα τέλεια στρογγυλά μπιφτέκια. Ναι. Γιατί το ψωμί που αγοράζουμε είναι πάντα τέλειο και στρογγυλό. Ναι. Έχω φέρει μαζί μου. Ναι. Πούντο. Αυτό εδώ το τσέρκι. Ωραία. Σίγουρα στο σπίτι μας έχουμε κάτι παρόμοιο. Και μπορούμε να το αγοράσουμε, δεν ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε εγώ πες ότι τώρα, επειδή το χέρι μου είναι με ένα λίγο συνηθισμένο. Ναι. Αυτό είναι, αν είχα μια ζυγαριά θα έλεγα ότι είναι 180 γραμμάρια. Ωραία. Αν όχι 170. Ναι. Και το βάζω εδώ πέρα μέσα. Αυτό ήτανε. Αυτό ήταν, άτο το μπέργκερ μου. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Και το ψήνεις μετά πάνω σε μια σκάρα. Μπράβο. Για βάλω το λίγο. Μετά να το εγώ λοιπόν το πατάω εδώ, ανάλογα με το πόσο πλατή είναι το ψωμάκι. Άρα δεν μένει στο σχήμα από το ψωμάκι. Το ψωμάκι μου είναι τόσο. Τόσο. Το θέλω να είναι λίγο μεγαλύτερο το ψωμάκι, γιατί όσο το ψήνουμε αυτό μαζεύει. Ωραία. Λοιπόν, να είναι λίγο μεγαλύτερο από το ψωμάκι η αρχική του μορφή όταν μπαίνει πάνω στην σκάρα μας. Μπράβο. Άμα το κάνουμε στο τηγάνι το μπέργκερ, δεν θα βγει καλό. Θα βγει καλό. Θα βγει καλό, δεν έχουμε πρόβλημα. Στην Αμερική υπάρχουν, ναι, μαγαζιά που ψήνουν πάνω σε γκριλ. Ωραία. Ή πάνω σε πλατό. Ωραία. Αν έχεις πλατό, μπορείς να βάλεις παραπάνω λίπος, γιατί δεν θα πάρει φωτιά το γκριλ. Βάλω το λίγο και πάνω. Και ύστερα είναι απλό. Στο ψωμάκι βάζεις τη μαγιονέζα, μετά βάζεις το μπιφτέκι, βάζεις τα καραμελωμένα κρεμμύδια, σωστά, ναι, και τα μανιτάρια. Αυτό που κάνω εγώ τώρα λοιπόν και στο μαγαζί, βάζουμε λίγο λάδι στα λάδι, χέρια. Όχι στα χέρια. Τι. Έχουμε εμείς ένα πλατό, ένα γκαστρονόμι, κάτι αλουμινένιο, ώστε τα μπέργκερ να τραβήξουν τη θερμοκρασία δηλαδή κατευθείαν. Μάλιστα. Και πρέπει να καίει για να το βάλεις. Και πρέπει να καίει. Πόση ώρα ψήνεται. Για medium well που το κάνουμε εμείς, ώστε να έχει πολύ λίγο ροζ μέσα, δηλαδή να έχει κρατήσει ζουμί.